προσοχή μου, με την έννοια ότι ως δάσκαλος έχω ευθύνη και για την αρτιμέλεια των φοιτητών μας, αλλά και για την αξιοπρέπεια και μου του ιδίου και των συναδέλφων. Το ότι δηλαδή περασμένη Πέμπτη με προπυλάκησαν τρεις τραμπούκι μέσα στο χώρο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και μέσα σαν από τα χέρια τους δύο φύλακες, το θεωρώ αδιανόητο, το θεωρώ απαράδεκτο. Και το ότι δεν μπορώ να τους μηνύσω και δεν μπορώ να καλέσω την αστυνομία για να πιστοποιήσω το γεγονός. Αυτό, αν θέλετε, είναι κάτι προσωπικό, το οποίο όμως εμένα με θίγει βαθιά. Όμως αυτό που συνέβη πρόκτες, την Τετάρτη δηλαδή, όπου ένας μεταπτυχιακός μας φοιτητής μαχαιρώθηκε, ληστεύτηκε στην κεντρική λεωφόρο της Πανεπιστημιούπολης, 100 μέτρα από την κεντρική πύλη, 6,5 ώρα το απόγευμα, και πήγε στο νοσοκομείο και μέχρι την επόμενη μέρα δεν ήξερα αν έχει βγει, πώς είναι κτλ. Αυτό το θεωρώ αδιανόητο, το θεωρώ απαράδεκτο, και υπάρχει μια συγκάλυψη. Θέλω να πω ότι αυτές οι παραβατικές πράξεις, αυτές οι πράξεις βίας δεν κοινοποιούνται ευρύτερα, ακριβώς για να μην, δεν καταλαβαίνω τι, για να μην αμαυρωθεί ποια εικόνα. Λες και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Απλώς βολεύει πάρα πολλούς αυτή η σιωπή. Εγώ δεν πρόκειται να παίξω αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον δεν πρόκειται να το παίξω άλλο. Πολλές φορές έχω αρθρογραφήσει. Δεν φιλοξενούνται τα κείμενά μου στις κεντρικές εφημερίδες. Τα δημοσιεύω στο προσωπικό μου blog, αλλά έχουν όντως μεγάλη αναγνωσιμότητα και με ικανοποιεί αυτό, με την έννοια ότι παρακάπτονται έτσι οι διάφορες, ας πούμε, τα διάφορα εμπόδια που βάζει ένας μηχανισμός, ένα σύστημα. Και τώρα είμαι διατεθειμένος να φτάσω στα άκρα. Θέλω να πω, θα πάω, θα ζητήσω ακρόαση από τον Υπουργό Παιδείας, θα ζητήσω ακρόαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η αστυνομία έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Παρακαλώ. Η αστυνομία έχει κάνει κάτι γι' αυτό, για να προστατεύσει. Κοιτάξτε να δείτε, με την αστυνομία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, λόγω αυτής της ασάφειας, της θεωρούμενης ασάφειας του νόμου περί ασύλου, πεισματικά και εκείνη αρνείται να επέμβει εάν δεν προσκληθεί από την Βρετανία ή από τις ακαδημαϊκές αρχές. Νομίζω ότι αυτό συνιστά μια παρανομία. Είναι άρνηση καθήκοντος. Από την άλλη πλευρά, και τα ίδια τα πανεπιστήμια δεν φοβούνται να καλέσουν την αστυνομία, πάλι λόγω αυτής της ανοησίας που ονομάζεται άσυλο. Και το λέω αυτό εγώ, ένας επιστήμονας που έχω αριστερές, ας πούμε, καταβολές, και που έχω ζήσει όλη αυτή την τρομοκρατία επί δικτατορίας στα πανεπιστήμια. Τώρα όμως οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, και αυτό που ισχύει ειδικά στην Πανεπιστημίου Ζωγράφου είναι διάφορες εγκληματικές μικρομάδες να μένουν εκεί, ειδικά το βράδυ που πέφτει το φως και που δεν έχει φροντίσει το Πανεπιστήμιο να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση. Βγαίνουν τα παιδιά, το φαντάζεστε, εκεί είναι δάσος. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζουμε που είναι η Πανεπιστημίου, είναι στις υπόρειες του Ημιτού και είναι σε μια δασόδη, κατά τα άλλα, ιδηλιακή περιοχή. Που όμως το βράδυ είναι θρίλερ, είναι Grand Guignol, είναι κόλαση. Βγαίνουν λοιπόν τα παιδιά 9 η ώρα, τα κορίτσια, τα οποία είναι και μικρής ηλικίας, έτσι, και πηγαίνουν ή να βρουν το λεωφορείο που περνάει κάθε μισή ώρα, διασχίζοντας, κάνοντας εκατοντάδες μέτρα για να φτάσουν στη στάση, ή στο ιδιωτικό του αυτοκίνητο, ή στο αυτοκίνητο του μπαμπά, που πολλοί μπορεί να το βρουν και σπασμένο, γιατί επίσης καθημερινά είναι αυτά τα φαινόμενα. Αυτές οι εγκληματικές ομάδες έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο? Όχι, απέναντίας, όχι. Για όνομα Θεού, μην υπάρξει καμία παρανόηση. Σας είπα ότι είναι παραβατικές ομάδες. Οι Ρωμά έχουν κλέψει τα καλώδια και δεν λειτουργούν οι στήλοι ηλεκτροφωτισμού. Διάφοροι νεαροί Αλβανοί επιδίδονται σε πράξεις βίας, προπυλακισμούς κτλ. Έτσι, υπάρχουν και τέτοιες ομάδες, έχουν χτυπήσει φύλακες, έχουν χτυπήσει συναδέλφους, και υπάρχουν και οι άλλες ομάδες, οι μικροέμποροι ναρκωτικών, αυτοί που φέρνουν μέσα σε αυτά
κομμάτια και τα διαλύουν και τα μεταπολούν ως... Δηλαδή, τώρα θα πρέπει να γίνει εκεί πέρα μια συστηματική εκαθάριση. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Πιστεύω ότι ο Πρίτανης, που έχει και το κύρος και που έχει και την ευαισθησία και τη γνώση, οφείλει να τεθεί επικεφαλής αυτής της σταυροφορίας. Και θα είμαστε όλοι δίπλα του. Γιατί σε διαβεβαιώ ότι αυτά που λέω εγώ τα λένε όλοι οι συνάδελφοι. Ναι. Δεν ξέρω γιατί φοβούνται να τα καταγγείλουν ή γιατί διστάζουν ή γιατί. Είναι αυτή η γενικότερη, ας πούμε, τάση της ιδιώτευσης που υπάρχει. Και βέβαια το ότι αποδεχόμαστε την χειροπιαστή παραβατικότητα, την ανομία, ότι αυτός, ας πούμε, ο οποίος έχει είναι ο πιο φρασής, ας πούμε, αυτός τελικά έχει και το δίκιο, ή αυτός που είναι ο πιο τραμπουκάς ή ο πιο τραμπούκος. Και βλέπετε ότι η κατάσταση εκτραχύνεται από τα κεντρικά κτίρια του Πανεπιστημίου, όπου είναι φωλιές, ας πούμε, ενώ στο κέντρο της πόλης, όπου είναι φωλιές άλλων παραβατικών. Έχουμε κατά επανάληψη εντοπίσει εκεί πέρα εκατοντάδες βόμβες Μολότοφ, χρησιμοποιούνται δηλαδή σαν να είναι, ας πούμε, αποθήκες πυρομαχικών. Έτσι. Αυτό που γίνεται στο Πολυτεχνείο, που μας προσβάλλει και ως κοινωνία και ως ακαδημαϊκή κοινότητα, και που πάλι κανείς δεν μιλάει και το αποδέχεται αυτό. Λοιπόν, και βέβαια αυτό που συμβαίνει σε εμάς, που είναι άλλης τάξης πρόβλημα, αλλά εξίσου σοβαρό, με την έννοια ότι έχουμε από καθημερινά φαινόμενα παραβατικότητας και βίας και εγκληματικών ενεργειών. Με πιστόλια, με σφαίρες, με κλοπές. Και τραπέζι από τη φιλοσοφική σχολή, θα το λέω στο κείμενό μου, εκλάπη, ας πούμε, με την ώρα 8 το πρωί. Μπήκε μέσα άλλος, μπήκανε μέσα μασκοφόροι με περίστροφο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, μέχρι πότε? Ναι. Θα θρηνήσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Θα θρηνήσουμε καταστάσεις χειρότερες. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτή η ατιμωρησία, όπως αντιλαμβάνεστε, αποθρασύνει τους πάντες, ας πούμε.